Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the failed it. The motherfucking failed Welcome to the failed ha! <laughs> Φίλε και φίλοι, μία... γεια σα. Είναι το Film Pit. Uh, είναι η εκπομπή που βγαίνει από ένα υπόγειο στην Κυψέλη. Uh, οι κιθάρες που μόλι ακούσατε, κρατήστε τι. Θα είναι σημαντικέ και κομβικέ στο σημερινό επεισόδιο. Είναι οι περίφημε κιθάρες του Ατσιλέα Τσαρμπίλα, uh, του υπερανθρώπου, uh, στο υπόγειο του οποίου, στο ημιπόγειο του οποίου έχει στηθεί αυτή εδώ η εκπομπή. Γεια σου, Αχιλέα. Γεια σα. εάν σα λείπει μία φωνούλα, είναι αυτή του Στέλιου Καρακάση, ο οποίο με κάτι δικαιολογίε του κόλλου τύπου Έχω πυρετό και κάτι τέτοια. Ντροπή. Εντάξει, γελάει ο κόσμο. Δεν, υπάρχει κανένα πυρετό και όλοι το ξέρουμε. Ο Στέλιο Καρακάση απλά ε, επέλεξε να φάει βαριά. Δεν ξέρω. Να φάει μια κρέπα παραπάνω. Δεν ξέρω. σω και δύο κρέπε. Εάν σε κάποια φάση κάνω κάποια παύση, είναι επειδή θα έχει έρθει ο το με του καφέδε. Θα κάνω μια παύση, θα ακούσει τον τηλεβερά, δεν είναι γκέστα ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, Χαίρετε. Σήμερα θα είναι μια λίγο, λίγο διαφορετική εκπομπή, καθώ θα πάρει μια μικρή αναβολή η ιστορία με το Miami Connection, μια και λείπει ο Στέλιο. Και θέλουμε γενικότερα όταν ε, πιάνουμε μια ταινία και την ξεκοκαλίζουμε να είμαστε και τρει εδώ. Το τρίο τη να βήξει, Αχιλέα, παιδί μου, βήξε. Δείξε, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε να είναι και τρει εδώ. Σήμερα λοιπόν δεν είμαστε και τρει εδώ, είμαι εγώ και ο Αχιλέα. Και θα κάνουμε έτσι μια λίγο πιο προσωπική εκπομπή θα σκάψουμε λίγο στα έγκατα τη ε, κινηματογραφικής κινηματογραφική ψυχούλα μα, έχει Εντάξει. Έτσι. Εντάξει, λοιπόν. Θα σκάψουμε στα έγκατα τη ε, κινηματογραφικής κινηματογραφική μα ψυχούλα για να δούμε λίγο πρώτον, γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε σε αυτό το podcast με αυτέ τι ταινίε, τι είναι αυτό που μα έχει τραβήξει σε αυτέ και πολύ περισσότερο πώ αυτέ τι ταινίε έχουν επηρεάσει τη ζωή μα. Δηλαδή, πώ μα έχει επηρεάσει το Ninja Terminator και ταινίε σαν το Ninja Terminator ή το Robo War ή το Miami Connection ή ποια ήταν η τρίτη Α το Frankenhooker, βεβαίως, Βεβαίω, βεβαίω. Πώ μα έχουν επηρεάσει, πώ κοιτάμε καθημερινέ παραστάσει και πώ αυτέ έχουν αλλοιωθεί πλέον από το φίλτρο που μα έχουν περάσει με το ζόρι στον εγκέφαλό μα αυτέ αυτές οι ταινίε. Εγώ θα ξεκινήσω από τα πολύ απλά και θα σα πω πώ ξεκίνησε η δική μου σχέση με αυτόν τον κινηματογράφο. Ε, η πρώτη μου επαφή με μια ταινία που με έβγαλε λίγο από, το, από την οτροπία του, βλέπω ταινίε που μου αρέσουν. Εντάξει, δηλαδή, και θυμάμαι ακόμα τη, την εντύπωση που μου έκανε το, το Πολέμο των Άστρων, για παράδειγμα. Έτσι, που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ήμουν ένα είχα δει το πρώτο σε βιντεοκασέτα, ε, στην σπίτι τη μου στην Αγγλία και είχα σοκαριστεί. Και η δεύτερη που θυμάμαι να βλέπω ήταν τα πουλιά του Hitchcock. Η πρώτη ταινία που έχω δει σε κινηματογράφο είναι το Όταν το ρόδες, ρόδες χορεύουν του Δαλιανίδη. Ποιο? Όταν οι ρόδες χορεύουν. Γιάννης Δαλιανίδης. Οι ρόδε. Όταν οι ρόδε χορεύουν. Το συγκρότημα. Όχι, παιδί μου, όταν οι ρόδε. Όταν οι ρόδε τη μηχανή, γελιέ. Ε, δεν το ξέρω. Καλό. Ε, musical. Σταμάτη Γαρδέλη, Σοφία Λιμπέρτη, αν θυμάμαι καλά. Καλό ακούγεται. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ δυνατό. Όπα, συγχωρείτε. Το είχα δει μάλιστα σε θερινό σεμά στον Άγιο Λευθέρη. Ένα θερινό σεμά που δεν υπάρχει πλέον. Δυστυχώ. Ε, και εκεί είχα ξεκινήσει λίγο να βλέπω τον κινηματογράφο του στείλω ότι Α, δεν χρειάζεται να είναι και πολύ καλό. <laughs> <laughs> Βλέποντα <βλέπω, laughs> αυτή την ταινία. Και ε, ουσιαστικά ξεκίνησα να βουτάω μέσα στο κινηματογράφο, τον Big το Κινηματογράφο, όταν αγοράσαμε το πρώτο μα βίντεο. Ε, <laughs> Στην γενιά του 80, μου. τα πέτρινα Έτσι. χρόνια του Πασόκ. JVC VHS, βεβαίω. Ε, και ήμουνα ουσιαστικά ο επίσημο βιντεοκασετοενικιαστή. Τη γειτονιά, ε, όλη η παρέα. Όχι τη οικογένεια, εξηγώ. Δηλαδή yeah. μου έλεγε η μάνα μου, e, buy me something that doesn't have a lot of war in it. Ξέρω εγώ. Οπότε yeah. ήθελε μια ρομαντική κομεντή. Yeah. Ο πατέρα μου ήθελε πάρε εκεί καμιά με ξύλο. Ο πατέρα μου όταν ξεκίνησε να μου μιλάει για ταινίε, ε, μου έλεγε ότι πάμε ε, να πάρει να δούμε καμία με τον Τζακ Νόρι. τον Τζακ. Ναι, τον Τζακ Νόρι. Αυτή ε, ε, ε. ήταν η φάση του πατέρα μου, ότι οι, οι ταινίε με τον Τζακ Νόρι ήταν οι καλέ και μάλιστα η πρώτη ταινία του Τζακ Νόρι που μου είχε προτείνει ο πατέρα μου ήταν το Octagon. Έτσι, το περίφημο οκτάγωνο. Mm. Με τον Τζακ Νόρι που ο Τζακ Νόρι τα βάζει με μια ε, Με μια οργάνωση νύτζα. Από πολύ νωρί στη ζωή μου. Έτσι. Έτσι. εξηγούνται πολλά. Ναι. Το θέμα λοιπόν, γιατί τότε θυμάμαι, ε, ξεκίνησα να εξετάζω ε, ένα πολύ μεγάλο σε έκταση βίντεο στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας που λεγόταν βιντεολέσχη. Mm. Η περίφημη βιντεολέσχη. Λοιπόν, ο λόγος που χανόμουν και ανακάλυψα πολλές τέτοιε ταινίε είναι ότι επειδή βιντεολέσχη ήταν αχανέστατη για τα δικά μου παιδικά μάτια τότε, δηλαδή... Έμπαινε από την κεντρική πόρτα, ρε παιδί μου, και έφτανε μέχρι πίσω στο βάθο. Δηλαδή, κρόσαρε όλη τη βιντεολέσχη και έβγαινε από την πίσω πόρτα που ήταν πάρκινγκ. E δίπλα στο Βασιλόπουλο τη Νέα Ερυθρέα, θυμάμαι. Έτσι, ο Βασιλόπουλο υπάρχει ακόμα, η βιντεολέσχη όχι. Δυστυχώ. Εδώ πάντω στην Κυψέλη έχει μείνει το βιντεάδικο. Ναι, υπάρχουν ακόμα βιντεάδικα ανά την Αθήνα, αλλά είναι πολύ λιγότερα από αυτά που κάποτε υπήρχαν, που υπήρχε ένα σε κάθε γειτονιά. Ήταν σαν ε. τα φαρμακεία. Υπήρχαν δύο, δύο, και τρία στην ίδια γειτονιά. Η λοιπόν είχε στον τη κομμάτι τι λεγόμενε ε, ταινίε λαϊκή κατανάλωση και τα blockbuster, τι γνωστέ, τι νέε κυκλοφορίε, τι κλασικέ ταινίε, ε, τι νέε ταινίε δράση, επιστημονική φαντασία, κομμωδίε κτλ. Και, και, και όσο πήγαινε προ τα πίσω, σάπιζε. Δηλαδή, υπήρχε μία ε, λατρεμένη περιοχή τη βιντεολέσχη ανάμεσα στι τσόντε, που ήταν οι τελευταίε στα πιο χαμηλόφωτα, δεν είχε ορόφου η ήταν ένα ορόφωλα. Ούτε κουρτίνα. Όχι, όχι, όχι τίποτα. Έτσι. Λογκερόλ. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή πήγαινε προ τα πίσω και ακόμα κι αν είσαι ένα αν πήγαινε αρκετά πίσω, το βλέπει το βιζάκι. Έτσι. Yeah. Γι' αυτό και όταν πήγαινα με τη μάνα μου και με έβλεπε να πηγαίνω προ τα εκεί, μου έλεγε Come back. Ξέρεις, μου έλεγε αυτό yeah. το, yeah. το αγγλικό τη, yeah. ναι, yeah. Δεν ήθελε yeah. να πηγαίνω yeah. πολύ βαθιά μέσα στη, στο βίντεο κλαμπ. Λοιπόν, και μου έλεγε yeah. να μην πηγαίνω πολύ βαθιά. Όμω δίπλα ακριβώ από τα ράφια, μάλλον. Γιατί αν θυμάστε καλά, στα βίντεο κλαμπ τα περισσότερα ήταν διπλή όψεω. Δηλαδή είχαν και από τη μία πλευρά και από την άλλη το κασέτες στιβαγμένε. Εκεί λοιπόν που από τη μία πλευρά είχε τσόντε, από την άλλη πλευρά ήταν δύο ράφια με ταινίε νίντζα. Δηλαδή ήταν το ίδιο κοινό για αυτά τα δύο λε. Κοίταξε, οι περισσότερε ταινίε μέσω... νίντζα δεν είχαν τζόντουλα, του είχαν βυζάκι. Σωστό σωστό. Είχαν βυζή. Είχαν ερωτικέ σκηνέ. Όχι τίποτα σπουδαία πράγματα, δεν είχε πενετρέσιο. Δεν είχε. Δεν είχε. Δε, δε, δεν είχε ε, clearly e, illuminated vaginal sex. Έτσι. <ε <sighs> Αλλά την είχε την ερωτική του σκηνή. Είδαμε Ninja Triumphator και μασχάλα είδαμε. Κάτι και... κάτ Ναι, και. και σεξ είδαμε και φυλάκι είδαμε και βυζί είδαμε. Είδαμε πράγμα. στήθος, κολαράκια και αντρικά και γυναικεία. Είδαμε. Δεν το λυπήθηκε ο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Ναι. Οπότε ξεκίνησε εκεί η δική μου η σχέση με αυτέ τι ταινίε. Και θυμάμαι κιόλα ότι αυτό που λάτρεψα με τα εξώφυλλα των βιντεοτενιών τότε, αφενό το artwork, το οποίο στι ταινίε όπου. Κάποιε ταινίε μπορεί να έβλεπε την αφίσα την κινηματογραφική. Δηλαδή το Star Wars είχε την... το εξώφυλλο Star Wars που ήξερε. Τον Luke Skywalker με το φωτόσπατο πάνω από το κεφάλι του, την Ρεγκίπ Σαλέα στα πόδια του. Την ήξερε αυτή την εικόνα, την είχε δει σε μεγάλε αφήσει. Εκεί που ξέφευγε το πράγμα και άρχιζε να δουλεύει φαντασία σου ήταν οι εικόνε που δεν τι ήξερε. Δηλαδή, οι αφήσει που δεν σου έλεγαν κάτι και σε τρέλαινε το χρώμα και τα σκίτσα και αυτά. Θυμάμαι λοιπόν να βλέπω μία ταινία, η πρώτη φορά που βλέπω το όνομα του Ρίτσαρτ Χάρισον, όπου λέει που εγώ ρε παιδί μου έχοντα μπει πλέον στο ρόλο του βιντεοκασέτο ενοικιαστή, ήξερα τα βασικά ονόματα. Τσα ήξερα Τσακ Νόρι, ε, ε, ήξερα Τσαλτ Μπρόνσον, ήξερα Άρνοντ Βατσενέγκερ, ήξερα Σταλόνε, Τα μεγάλα χεύδι χύτερο ονόματα τα ήξερα. Και βλέπω μία ταινία που λέει με, με αστεράκι και μέσα στο αστεράκι να λέει με τον γίγαντα της δράσης Ρίτσαρντ Χάρισον <laughs> και λέω ρε μαλάκα ποιος ο είναι αυτός και εγώ δεν το ξέρω ναι, δεν το ξέρω ποιος είναι αυτός ας πούμε και κάπου και εγώ εξεπλάγει λέω πρέπει να τον μάθω βλέπω το μεταβασί μίστακα μου κάνει πολύ αμερικανιά ο μίστακα και το ξανθό του μαλλί και λέω ρε πούστη μου τι γίνεται δεν το ξέρω αυτό να. και ξεκινάω και το σκέφτομαι λέω, Κάτι δεν πάει καλά. Και ξεκινάω να βλέπω ταινίε Νίντζα. Ήρθε ο Μάστορα. Όχι, άλλο είναι. Άλλο είναι από Ανάβη Τσέκα. Κούρ! 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 Κάβει! Ε, Λοιπόν. Και ξεκινάω να βλέπω τέτοιε ταινίε, λοιπόν, όπου τι παίρνω στη ζούλα στην αρχή. Δηλαδή, έπαιρνα μια ταινία δράση για τον πατέρα μου. <dares> έπαιρνα, ξέρω εγώ, μια ταινία. Ξέρω εγώ, κάναν Άγγλο ασθενή, ξέρω εγώ για παράδειγμα. Το... Όχι το Άγγλο ασθενή, με συγχωρείτε. Το Τσάι Σαχάρα. Α. για τη μάνα μου. Φλογέ okay. να έχουμε. Ναι. Και έπαιρνα και μια νιτζιά. Έτσι στη ζούλα. Για να αρχίσω να βλέπω. Λες. Αρχίζω και βλέπω λοιπόν τι ταινίε νίντζα. Όπου με τη μία στη μισή ώρα να σου σκάει και ο Βίζο. Και λέω ρε σι, Εδώ είμαστε. Το τερπνών μετά το <laughs> αφελί μου. Έτσι. Έχουμε και το σπαθί. Δεν δεν έβγαζα νόημα από τι ταινίε. Απλά όταν σκάγανε οι με τι πιτζάμε λέω εδώ είμαστε. Και να σου και ο, ιός, ο μάσχαλος, να σου και το κολαράκι και λέω και θα δούμε και θα διασκεδάσουμε και θα μάθουμε. Θα μάθουμε. Βεβαίω, γιατί τότε δεν είχε και πρόσβαση σε, εύκολα σε πορνογραφικό υλικό αχηλέα μου. Δεν μπορούσα να πάω εγώ στα 12 μου χρόνια να πάρω τσόντα από το βίντεο Ήτανε Ήταν το ιερό δεσκοπότηρο, αν κάποιο έβρισκε τσόντα. Μπράβο. Το συζητάγαμε για 6 μήνε. Μπράβο. Και ήθελε και μεγάλο αδερφό ή αδερφή. Στην αδερφή μου, εγώ δεν μπορούσα να πάω το, 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 το α πούμε, α πω Αλεξάνδρα μου πήγαινε πάρω μια τσόντα. Θα με πλάκωνε κλωτσέ και δικαίω. Έτσι να τα λέμε αυτά. Οπότε δεν είχα πρόσβαση. Οπότε ό,τι πρόσβαση είχα ήταν στι ταινίε νίντζα. Mm. Και σε όποιε ταινίε δράση είχαν και κάποιε α πούμε ερωτικέ σκηνέ. Λίγο, μετά, σε ντόνια, λίγο μετα, με τα σεντόνια, λίγο με, τα... τι κιθάρες να σκάνε. Yeah. Θυμάστε τι τις κιθάρες τι ερωτικέ σκηνέ, έτσι. Πάντα θέλει blues solo. Δηλαδή. Με, 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 με λίγο τη λέει. Κάτσε να δει. Για, για πιάσε λίγο. Live αυτή τη στιγμή, φίλε και yeah, φίλοι. Ατσιλέα yeah. Τσαρμπίλα θα πιάσει λίγο. Πιάσε, πιάσε, λίγο μια, μια σεξουαλική blues παινιά που θα έσκαγε σε αυτέ τι σκηνέ. Η μαγική νότα είναι αυτή όταν σκάει το. Το σεξ. Το, το Ναι. Σηκώνεται. Ναι! Ναι! Yeah. Oh! Όπου είναι και αυτέ οι σκηνέ που ε, υπάρχει, αυτή κάθεται πάνω, πάνω σε αυτόν που είναι ξαπλωτό και μπλέκουν χέρια. Όχι, και τα δείχνει από κοντά. Ναι, 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 ναι. ναι, 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 ναι. Και εκεί είναι που πάει και ψηλά στην ψηλή την εντάξει Για δώσε. Εδώ, εδώ, εδώ. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. αυτέ ακριβώ είναι οι παλιέ. Έτσι και αργάνε και αυτό. Και... Φυσικά όλα αυτά έχουν σημαδέψει την πορνογραφία για πολλά χρόνια μέχρι τέλο πάντων. Την soft πορνογραφία περισσότερο. Ναι, ναι. Γιατί η κιθάρα έφυγε πολύ γρήγορα από, τις, από, τις, από την πορνογραφία ό, ό, όταν εξελίχθηκε. Θυμάσαι την πάντα του Danzig. Γκλέν Danzig. Α, ναι, ναι, σαφώ. Mother. Ναι, ναι, ναι. Αυτός Αυτό είχε ένα κιθαρίστα που λεγόταν κάπω που δεν θυμάμαι. Τον οποίο τον έδιωξε όταν αποφάσισε να γίνει industrial είδωλο ο Danzig. <laughs> Και αυτό πήρε μια κιθάρα και άρχισε να γράφει soft πορνό μουσική. Τι και Ήταν, λες? και ήταν ο τελευταίο κυθαρό κστάρα, α πούμε, στην Τζόντα. Εν τω μεταξύ, ναι, κόλλησε όταν μου ανέφερε στον Τάντζεν. Γιατί λέω ότι θα, γίνει κάποιο σχετισμό με, soft, με, 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 κάποια ταινία action που έκανε ο Τάντζεν το soundtrack, αλλά μετά μου είχε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Oh, oh. Υπάρχει σύνδεση. Μα, μακάρι, μακάρι. Άσχε, και μακάρι να πει κάτι. πλευρά το μικρόφωνο. Αμέ. Ωραία. Μια φορά το έκανα. Πάλι καθόλου να τι δεν πειράζει, Ακούμε. δεν πειράζεις. Α, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, ε, ναι, ε, αυτέ οι παινιέ ήταν. Ε, ε, Αισθάνομαι πώ ξεκίνησε η σχέση σου με αυτέ τι ταινίε. Από τα παιδικά σου χρόνια, θυμάσαι. Παρόμοια με σένα. Εμένα, επειδή οι γονεί μου ήταν κομμουνιστέ, <Κι> δεν είχαμε τηλεόραση μέχρι που να ξοδό 15 χρονών. <Κι> Αλλά είχα και γιαγιά που ψήφισε Νέα Δημοκρατία <Κι> και αυτοί είχαν πάρει βίντεο. <Κι> και. Τι δεν είχε, όλοι είχαν ένα φιλό. Που τον, τον είχε πιει έτσι. Ναι. Είχε γονεί αριστερού και δεν είχε ούτε fly, ούτε ρούχα μάρκα. Ναι. Ούτε βίντεο. Ούτε τηλεόραση. Αυτό ήμουν εγώ. Ούτε, εγώ θα το πω και ένα βήμα παραπάνω, ούτε BMX καλό. Ούτε BMX δεν είχε, είχε. τα φτηνά τα BMX, τα Joker για όποιον τα θυμάται. Yeah, yeah, όταν, όταν τα πλουσιόπεδα είχαν τα κουβαχάρα, πώ διάλογο λεγόντουσαν αυτά, mm. εμεί κυκλοφοράγαμε με τα BMX τα τζόκερ, αγόρι μου. Τζόκερ. Που είχαν strike παπούτσι και σταυρό του νότου στο κασετόφωνο. Που είχαν, αν θυμάσαι, αυτά τα τα φτηνά τα BMX που είχαν τα αφρολέξ στην στην, στην κάθε την πάρα για να προλαβαίνει τα μπαλάκια σου όταν πέφτει. Θυμάσαι. Που γράφανε BMX απάνω τα αφρολέξ. Και μπροστά. Γιατί αυτό θα σε σώσει όταν θα φας τα μούτρα σου. Ακριβώ, ναι. Αλλά να πει, ξέρω εγώ, ότι τι μπορεί να αυτό, BMX. Εμένα λοιπόν οι, οι παππούδε μου ζούσαν σε χωριό και πήγαινα εκεί το καλοκαίρι. Και είχαν αγοράσει λοιπόν βίντεο. Αλλά δεν είχαν ιδέα από ταινίε, κουλτούρα γενικότερα. Mm -hmm. Και είχε τώρα το βιντεάδικο του χωριού. Το οποίο όμω δεν είχε καν τα Star Wars γιατί η πιθανότητα ήταν ακριβά για να τα νοικιάσει για είχε? να τα πάρει. Είχε μόνο Β. Η πρώτη ταινία λοιπόν που έχω δει εγώ στη ζωή μου όλη. Ήτανε, δεν ξέρω το όνομα, ήταν μία με Κανίβαλου στην Νότια Αμερική που έσκαγε. Πρέπει να ήμουν 10-11 χρονών. Ναι, για πέσει. Είχαν σκάσει. Ε, μια ομάδα, ξέρει, κάπω βρέθηκε τώρα στον Αμαζόνιο και του ναι. φάγαν όλου έναν έναν. Α, το κάνει Holocaust λογικά θα είδε. Ή το κάνει μπαλφερό, ξένα από τα δύο. Ή, ναι, δεν ξέρω γιατί Ή δεν έχω τολμήσει να τα ξαναδώ. Γιατί Ή... που... μιλάμε, είχα χεστεί πάνω. Α, μόνο. το κάνει Holocaust θα ήταν, στάνταρ. Και ξυπνούσα το πρωί, ξυπνούσα τα ξημερώματα και φοβόμουν επειδή ήταν <laughs> κοντά στη θάλασσα εκεί το χωριό. <laughs> Φοβόμουν ότι θα έρθουν με τα κανόρια από τη θάλασσα <που> στην παραλία. Θα σκάσουν μύτη δίπλα στο... <που> στι ξαπλώστρε και θα έρθουν να με φάνε. Ναι, είδε το Cannibal Holocaust λοιπόν. Ναι. Ή αυτό είναι το Cannibal Holocaust. Λογικά το Cannibal Holocaust νομίζω ότι το Cannibal Holocaust είναι για πολλού από εμά εκεί έξω. Ε, και, και, και όχι μόνο αγόρια και κορίτσια που ασχολήθηκαν με αυτό το είδο. Η πρώτη ταινία που σε σοκάρει πραγματικά. Άστα. Το Cannibal Holocaust ήταν σε περίπτωση, φαντάζομαι για τους ανθρώπους που ακούν αυτό το podcast, όλο και κάπου θα το έχουν ακούσει, θα το έχουν δει λογικά. Το Cannibal Holocaust είναι μια ταινία που θεωρείται από τα, από τα ορόσημα των βίντεο νάστης, τα, τις λεγόμενες ταινίες που απαγορεύτηκαν για πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία. Ε, μαζί με τον Thriller Killer, μαζί με ένα κάρο ταινίε που απαγορεύτηκαν. Έχει απαγορευτεί, ε. Έχει απαγορευτεί για πάρα πολλά χρόνια. Και ακόμα και όταν προβλήθηκε με, με μεγάλο πρόξιμο με πάρα, πάρα πολλά λεπτά κομμένα. Ε, στην Αγγλία δηλαδή έκαναν πάρα πολλά χρόνια ακόμα και όταν σταμάτησε λίγο το, το γκέμι της λογοκρισίας αυτές τις ταινίες να δούνε την αυθεντική κόπια. Πάρα πολλά χρόνια. Ε, αλλά είναι απόλυτα λογικό, το κάνει ο είναι... Εγώ θυμάμαι ακόμα δηλαδή την αφίσα που κυκλοφορούσε τότε με την περίφημη ε, φιγούρα η οποία είναι παλουκωμένη από κάτω και βγαίνει το παλούκι από το στόμα. Είναι μια, μια εικόνα που δεν φεύγει πολύ από μέσα σου. Δηλαδή την, την θυμάσαι για πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Εγώ, εγώ έχα, λοιπόν, έχασα θα... την πίστη μου στην ανθρωπότητα. Εντάξει, λογικό είναι. Ε, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ε, επειδή ξεκινήσαμε λίγο τις, ε, τις, τις παινιές, τις λεγόμενες, mm. θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της παινιάς, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Εάν λοιπόν... Πριν πάω στον επόμενο action movie άξονα τον οποίο θέλω να πιάσω, γιατί έχει απόλυτη σχέση με, με τον ρόλο μου ως ε, βίντεο κασετό ενοικιαστή, mm. ε, θέλω στον, στην ίδια λογική να πιάσουμε και μια παινιά πιο αξιονάτη, τύπου σε σκηνές δράσεις. Ε, εκεί ήθελε στα καρίσματα, ε. δηλαδή. δηλαδή τύπου... Εκείνη επειδή ήταν και η εποχή του 80, είδαν όταν το mainstream, α πούμε, ήταν το hard rock και το heavy metal. Οπότε αυτοί κάνανε Και... Κινηματογραφικέ βερσιών τέτοιων πραγμάτων. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. Κανέξο... ναι, ναι. Οχ καθέδε, καθέδε. θα μήλα, Μίλα, μίλα, δεν πειράζει. <Συλίου> <Συλίου> Επίσης γαμάει ότι εσχάτος ε, παίζει πολύ το καλή απόλαυση. Έτσι σου είπε, καλή απόλαυση. Ναι, 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 γαμάει το καλή απόλαυση. Παιδιά, θα ακούτε τώρα πράγματα, δεν πειράζει. Κάτσε να δώσω τον καφέ στο να... Ε? Καλή απόλαυση, Περίμενε. Αυτό είναι τώρα... Ο... Οι, η... ναι, οι το λένε ή και η γυράδες ε, περισσότερο και οι καφεντζίδε, είναι καλά, λίγο πιο. Γιατί πήγε και πήρε από. πώ λέγεται. Να πούμε το όνομα, μα και μα δώσε και ένα τσάπα καφέ στο Λες. μέλλον. Λε από καφέ. του ρόκερ, εδώ κοντά. Τα αποκλείω. Σιγά-σιγά μα ακούσουνε. Εντάξει. Καφενείο μπλαχούμη, λέγεται. <laughs> 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 Όντω, όχι. όχι. Δεν ξέρω πώ λέγεται. Mm -hmm. Urban Coffee UR Urban. οκ. Mm, το ακούω. Έχω εξής, λοιπόν, εγώ να σου πω το εξή λοιπόν. Κάτσε να δώσω και τα νεράκια. Έλα, έλα παιδί μου. Oh. Έλα παιδί μου, μοιράζει η ομάδα. Τι τρουσιά του μέσα. Κάτσε. έχω και το κρασανάκι. όπου το, το κρασανάκι. Αρέσ Αρέσει τέλειο τι χάνει. Όπω μα το κρασάν, πρέπει να είναι από τη μεταπολίτευση. Είναι συλλεκτικό. Ε, ε. Μπράξει. Αλλάζει κανένα δυο φρονιμίτε το πήρε. Με μπραλίνα. Με μπρα... μπραλίνα. Με μπραλίνα. Ναι. Είχαμε μείνει. Ναι. Αυτό είναι. Είναι και λίγο Ted Nugent αυτό έτσι. Ναι, είναι ναι. είναι πολύ Ted Nugent. Και Γιατί... η σολίδια είχε πάντα, ε. Θυμάσαι σε αυτά τα σημεία. Έχει πάντα σολίδια και τάπινγκ. Αλλά... Ε, σε αυτό το σημείο ξέρεις. να πούμε ότι όσο συχαμένο είναι το Ted Nugent για τι κοινωνικο... κοινωνικοπολιτικέ σου απόψει, τόσο πολύ μεγάλε κυθαριέ έχει γράψει, έτσι. Είχε γράψει ένα φεγγάρι, ναι. Το Stranglehold είναι τεράστιο κομμάτι. Λοιπόν. Να με συμπαθάτε. Εντάξει μου καλό. Είπε ενώ έφαγε άλλη μια. <laughs> Για παίξε. Ναι, ναι, να παίξω, τι να παίξω, θα παίξω το... την ηλεγία του Κρουασάν. Ναι. ναι. Δεν μπορώ να παίξω γρήγορα, όπως βλέπεις. Ναι, 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 α, πένα. Α, α. <laughs> Αυτό, είναι, αυτό, μοιάζει με το, λίγο με τι παινιέ που ακούγαμε στο Miami Connection. Το οποίο ναι, 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 ναι. δεν το έχουμε ξεχάσει, παιδιά. Θα το πιάσουμε τη, στην επόμενη εκπομπή. Το οποίο ίσω έχει τη. Ε, ομολογώ ότι όλε οι ταινίε που έχουμε διαλέξει έχουν όλε πολύ καλή μουσική. Αλλά το Miami Connection για πλάκα <laughs> κερδίζει. ναι, εντάξει. Γιατί άλλωστε είναι και μουσικοχορευτική κομμενή. Ακριβώ. Ακριβώς. Είναι ό, ό, όταν οι ρόδε χορεύουν των πολεμικών τεχνών. <laughs> θα πω εγώ. <laughs> Θα πω εγώ. Μηχανές έχει, ε, νεανικές, ε, νεανικά καρδιοχτήπια έχει. Yeah, yeah. Έτσι. Δεν θέλω να πούμε πολλά παραπάνω για το Miami Connection γιατί θα το πιάσουμε και θα το ξεκοκαλίσουμε όταν έρθει ο στέλιος Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ότι ε, ένας από τους βασικούς ε, ανθρώπους που γνώρισα σε αυτά μου τα ταξίδια στα βάθη του βίντεο κλαμπ mm -hmm. είναι ο εξή. Είναι ένας τύπος ο οποίος... Ε, ε, ρε παιδί μου, στην εκείνη την περίοδο υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάγκη να βρεθεί ο επόμενος μεγάλος action star και υπήρξαν διάφορα πειράματα δηλαδή για παράδειγμα η Canon, για όσους έχουν δει αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με θέμα την Canon Films το οποίο είναι ουσιαστικά το spinal tap του κινηματογράφου το Electric Boogaloo ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ ε, η, η, Κάνον, α πούμε, θεώρησε σε κάποια φάση ότι το επόμενο μεγάλο αστέρι του άξιον κινηματογράφου είναι ο Μάικλ Ντούντικοφ, που έπαιξε το American Ninja. Ναι, ναι. Ο οποίο ήταν ομορφωνιό, ομολογουμένο, αλλά δεν το λε και τον πιο ταλαντούχο ηθοποιό. Θα μου πει, μέχρι εκείνη τη στιγμή ποντάναν στον Τσακ Νόρι και στον Τζαλ Μπρόνζον. Ε, εντάξει. Δεν ήταν ο κανένα από του δύο ο Σερ Λόρεν Ολίβιε του το, το, κινηματογράφου, έτσι. Εδώ πέρα μου το Άρλον τι ήταν, απλά. Για κανένα σε... λόγο. Ναι. Απλά ο, Arl ο Άρνη νομίζω ότι είχε ανθρώπου που το έγραφαν πολύ πιο ε, έξυπνα σενάρια τα οποία δεν αποκάλυπταν ιδιαίτερα το μικρό του υποκριτικό ταλέντο. Ναι. Και ήταν και τυχερό. Είχε κάτι που, ρε παιδί μου, είχε και χιούμορ. Ναι. Και για την πάρτι του και γενικότερα. Ναι. Ένας, λοιπόν από του ε, ε, ανθρώπους ανθρώπου που στα μάτια του οποίου είδαν κάποιο κάποια Ο άσπρο νίντζα μετά. Ο άσπρο νίντζα που λε είναι από το Enter the Ninja ο Φράνκο Νέρο. Με το Μίστακα. Όχι. Καλά, Αυτό είναι ο μεγάλο μεγάλος, μεγάλος λευκό Ninja, Είναι ο Φράγκο Νέρο στο Enter the Ninja. Okay. Το οποίο θυμάμαι, το οποίο είχε την περίφημη ε, φωτογραφία όπου ο Φράγκο Νέρο κάνει ε, ευθεία, μάλλον κάνει ψηλή κλωτσιά στην αφίσα ζωγραφιστό με το μίστακα. Που βλέποντα το στην ταινία, καταλαβαίνει ότι όχι αυτή την κλωτσιά δεν μπορούσε να κάνει. Το δεν πόδι... έχει κλωτσίσει ποτέ στη ζωή Ναι, ποτέ του για κανένα λόγο. Και όπω επίση βέβαια. Σε κάθε νορμάλ Ναι, για, γιατί να κλωτσίσει κάποιον. Να κλωτσίσει, α πούμε, στο καλάμι, ναι, πιο ψηλά. Μέχρι και... τα αρχίδια, ούτε καν 90 μοίρε δεν πάει. Που κι αυτό, α πούμε. Πόσε φορέ σου έχει δοθεί ευκαιρία να κλωτσίσει κάποιον στα αρχίδια. Μία φορά στη ζωή μου. Το έχει κάνει. Ναι. Επιτυχώ. Στο γυμνάσιο στην Ανοτούμπα Επιτυχώ. Ναι. Δηλαδή το πιάσε. Σε, σε αυτό άμυνα. <laughs> το πιάσε γιωμάτα. Έτσι ένιωσα. <laughs> Έπεσα κάτω άλλο. Ναι, Φο... φορούσα και σε γιονάρα. Εντάξει, εντάξει, έπιασε γεμάτα τότε. Λοιπόν, yeah. επιστρέφω λοιπόν στον τύπο για τον οποίο θα, το θα σα μιλήσω, γιατί είναι πραγματικά ένα ε, τύπο τον οποίο τον έχω... τον έχω μέχρι στην καρδιά μου. Είναι ένα άνθρωπο στο πρόσωπο του οποίου είδαν για ένα φεγγάρι έναν άξιο action hero. Δεν εξελίχθηκε έτσι ποτέ. Είναι ο Μάικλ Παρέ. Παρέ. Ο Μάικλ Παρέ. Θα σου δείξω τη φωτογραφία yeah. του σε περίπτωση που τον, τον ξέρει, Αχηλέα. Για όσου δεν τον έχουν δει ποτέ, αξίζει τον κόπο να τον εψάξετε. Ε, εγώ την πρώτη φορά. Α, είναι. Έχει παίξει σε αυτού που ενδεχομένω και σε αυτέ που μα ακούνε και δεν ξέρω για ποιον λέω, Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο περίφημο Philadelphia Experiment του 1984. Yeah, το, έχω ε, το οποίο εντάξει, είναι μια καλή ταινία. Δηλαδή, δεν, το, δεν, δεν τη βάζω στο επίπεδο των ταινιών που έκανε μετά. Ε, εγώ λοιπόν, η πρώτη ταινία που βλέπω με τον Μάικλ Παρέ είναι το περίφημο Instant Justice το 1987 Στιγμιαία δικαιοσύνη Ναι, έτσι Όπου παίζει το ρόλο του Scott Youngblood Τεράστιος τίτλος, έτσι ε, Που είναι ένας πεζοναύτης στην Ισπανία Και ψάχνει να βρει τους δολοφόνους της αδερφής του Έτσι Α. Ο Μάικλ Παρέ λοιπόν την είναι ε, η ταινία κλασική ε. Ναι ε, η, Τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ τότε ε, η αφίσα της ταινία που τον δείχνει, μισό λεπτό να βρω την αφίσα για να τη δείξω στον, στον, αγαπητό, στον αγαπητό Αχιλέα, το Instant Justice. Μουστάκι έχει. Ε, όχι, ήταν ομορφωνιό πολύ. <κυρίζει> πάρα μισές, πολύ Μισέ δουλειέ. Εντάξει, ισχύει αυτό που λε, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε θέμα. 1986, μισό λεπτό. Ναι, να του. Ο Μάικλ Παρέ, λοιπόν, μισό λεπτό να βρω. Σου λέει κάτι αυτή η φωτογραφία. Για να δω, για δω. Να... Σου λέει κάτι ο Μάικλ Παρέ. Α, ναι, ρε. Βεβαίω. Είναι πολύ γνωστή η φάτσα. Α, εντάξει, ναι, είναι. Έκανε καριέρα ο Μάικλ Παρέ, Ήσ... αλλά για ένα φεγγάρι στα τη, και μάλιστα αυτά είναι η αφίσα τη ταινία. Το Marine Issue, ναι, υπάρχει και. Ψ. Είχε, ε, είχε και ένα τίτλο Marine Issue. Με, την, με τον το περίφημο tag Move a Muscle and Your History. Oh. Έτσι. Ε, Ισκλήνως. για ένα πολύ μικρό φεγγάρι, λοιπόν, είχε, είχε, είχε διάφορου τίτλου η ταινία είχε το τίτλο Instant Justice είχε το τίτλο Marine Issue και υπήρχε και ο τίτλος αν δεν κάνω λάθος εάν, αν, είναι η ίδια ταινία νομίζω πως ναι The Madrid Connection Αυτό γιατί το κάνανε, γιατί τα κυκλοφοράγανε ε, Πολλέ ταινίε ε, αυτού του επίπεδου είχαν διάφορου διάφορους, ε, διάφορους τίτλου γιατί βγαίνανε σε διάφορε περιοχέ με τίτλου που πιστεύω ότι θα πιάσουν περισσότερο αναπεριοχή. Ε ανα, ανα area of release. Μάλιστα. Άρα στα ελληνικά αυτό δεν θα ξέρω εγώ ένα τρελό τρελό πεζοναύτη. <laughs> 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 τρελό παλαβό και πεζοναύτη. <laughs> <laughs> ε, ε, τρελός πεζοναύτης ισπανικά νερά. Ε, τέτοιο. ε, ένα πεζοναύτη στη Μαδρίτη. Έτσι. Τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ Εκδίκηση να. Εκδίκηση αλλά ισπανικά. Ναι! 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 <laughs> ε, ε, πεζοναύτης πεζοναύτη αλλά Μαντρίντα. <laughs> Τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι βέβαια δυστυχώ τον ελληνικό τίτλο τη ταινία. Θα σα γελάσω. Ε, θα ρωτήσω κάποιου από του ε, πιο γνωστικού και πιο βετεράνου που σίγουρα θα θυμούνται την ταινία. Ο Μάικλ Παρέ, λοιπόν, για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τη καριέρα του έγινε μια προσπάθεια να γίνει ο επόμενο μεγάλο άξιο χείρο γιατί η αλήθεια είναι τα όλα. Ήταν ομορφωνιό. Είχε πολύ ωραία φωνή, βαριά μπάσα φωνή. <laughs> Ήταν λίγο, πώ να σου πω, ήταν ε, λίγο κοψιά Βαλκίλμερ. Nice. Τέτοια φάση. φάση. Ήταν τέτοιο ομορφωνιό ο Μάικλ Παρέ. Ε, όταν βλέπω λοιπόν για πρώτη φορά το Instant Justice, το... γιατί τότε θυμάμαι, ε, ο ελληνικό τύπο πρέπει κάποια σχέση να είχε, κάνει, να είχε με, το, με το πεζοναυτικό του πράγματος, αν θυμάμαι καλά. Ε, βλέπω την ταινία, λέω, αυτή θα πάρω για το σπιτικό το Σαββατοκύριακο, να δούμε με τον πατέρα μου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μα. Δεν, δεν ήταν πολύ καλή. Η μάνα που ήταν όταν τι βλέπατε αυτέ τι ταινίε. Κοίταξε, γενικά η μάνα είχε μία διαφορετική προσέγγιση στι ταινίε. Απήχε γενικά, Α. δηλαδή δεν τη αρέσουν ποτέ οι ταινίε με τον box γιατί σύμφωνα με τη μάνα μου δεν τη αρέσουν οι ταινίε που ο κόσμο βαράει ένα τον άλλον. Άρα δεν τη αρέσουν οι ταινίε. Οι ταινίε δράση. Αλλά. Ποιο ήταν το θέμα με τη μάνα μου. Δεν τη αρέσαν ταινίε box γιατί δεν μπορούσε να, να, να βρει το. Να βρει το ηθικό πού του πράγματο. Δηλαδή, μια ταινία box είναι για έναν boxer Ξέρω, οκ, okay, μπαίνει, παλεύει αυτά. Η μάνα μου γούσταρε ταινίε όπου ο κακό είναι πολύ κακό. Οπότε στο τελευταίο ξύλο, η μάνα μου ήταν σε αυτό το πράγμα που λέγει Δώ του! <laughs> Ξέρει. <laughs> yeah, yeah, yeah. Και ο πατέρα μου ήταν συνήθω Δώ του του πούστη. Yeah. Ήταν αυτό. Δηλαδή, η, η, η ένωση των γονέων μου στο κινηματογραφικό πράγμα, στο κινηματογραφικό α πούμε μετερίζει, ερχόταν όταν ο κακό ήταν πολύ κακό. <laughs> ήταν, <laughs> ερ, παιδί μου. Σκότωνε γυναίκε, πώ να σου πω, δηλαδή διέλυε οικογένειε. Εκτελούσε κόσμο εμψυχρό. Ε. Εκεί τόσο η μάνα μου όσο και ο πατέρα μου ήταν εδώ του πούστη Ευλογημένα τα έτη από αυτή την άποψη ναι. που ήξερε ποιον. Με... με ποιον να χειροκροτήσει και σε ποιον να πετάξει ποπικό στην οθόνη. Ρε. Ναι, τώρα... όπως Όπω λένε και στο χωριό μου, Simpler films for a simpler time. Ναι, έτσι. Πραγματικά. Έτσι. Ε, 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 εμένα αυτό μου έχει μείνει με αυτέ τι ταινίε. Και αν θε να σου πω την αλήθεια μου, να μιλήσω πέραν πλάκα τώρα, ο λόγο που έχουν μείνει μαζί μου αυτέ τι ταινίε ε, είναι ότι χωρί υπερβολή τι θεωρώ πιο απλέ ταινίε για μια πιο απλή εποχή. Ε, χωρί ίχνο ηρωνία και χωρί ίχνος υπερβολή. Το, 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 πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Ε, το Miami Connection, α πούμε, η, καλά, το Ninja Terminator είναι, ένα, ε, είναι δύο ταινίε σε μία. Οκ, okay, είναι αστείε από μόνο του. Στο Miami Connection για παράδειγμα ή στο RoboWar, Διακρίνεις μια. Διακρίνεις την αγάπη των δημιουργών για αυτές τι ταινίε. Ναι. Οκ, okay, ναι. δεν ήταν τα καλύτερα σενάρια. Οκ, okay, δεν ήταν οι καλύτερε ερμηνείε. Υπάρχει όμω μια αγάπη για αυτό που κάνουν. Ρε. Το βλέπει αυτό. Δηλαδή, κάποιο πήγε σε μια ζούγκλα ρε, πουστηκε. Γύρισε μια ταινία μέσα σε μια ζούγκλα, λέμε, να σου πω. <laughs> το πίστευσε, πώ να σου πω. Ναι, αντιγράφουμε τον Κυνηγό και το Robocop. Αλλά πάμε στη ζούγκλα Πούστη. Ναι. Δεν μένουμε στο σαλόνι μου. Θα, θα, θα το προσπαθήσω. Ρε. Ναι, ναι. Όλοι μου είπαν ότι δεν μπορούσα και τελικά δεν μπορούσα. Αλλά το προσπάθησα. Εκτό λοιπόν από αυτό και από την νοσταλγία που εξηγεί το γιατί μα αρέσουν αυτέ τι ταινίε που είμαστε μπαρμπάδε. Ναι, είμαστε μπαρμπάδε. Εγώ όμω ζουν και μια δεύτερη ζωή. Πούμε, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Η οποία τώρα δεν ξέρω αν μα πήγε κανένα από του νεότερου. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι γιατί όταν βλέπει αυτέ τι ταινίε. Είναι σαν να σου σηκώνει κάποιο το παραβάν και κοιτά πίσω από το. Βλέπει λίγο πώ φτιάχνεται, ρε παιδί μου. Πώ φτιάχνει τη μαγιά, πώ λέγεται, πώ. Όχι, όχι. <χι> ε, 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 Επιστρέφει αυτό που λέω, ρε παιδί μου, ότι για, για έναν άνθρωπο που δεν τι έχει ξαναδεί ποτέ αυτέ τι ταινίε. Ε, για έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει στα Zeros. όπου οι ταινίε ακολουθούν πλέον μια πολύ διαφορετική συνταγή. Δηλαδή οι blockbuster ταινίε. Ακολουθούν μια πολύ διαφορετική συνταγή. Πρέπει να είναι τεράστιε, πρέπει να είναι θορυβώδει, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλε σε, διά, σε διάρκεια. Δηλαδή, πλέον σπάνια βλέπει μια ταινία στο κοινογράφο η οποία είναι κάτω από δύο ώρε. Ναι. Και αυτό, ε, για μια ταινία που έχει πραγματικά μια πλοκή να αναπτύξει, το δέχεσαι. Όταν είναι μια ταινία δράση, λε. Α, έχει το διάλειμμα από το χάμμο! Θε δυόμιση ώρε! 80 και πολλά σου είναι. Ναι, δηλαδή, πώ να σου πω, το τελευταίο Τζον Βίγκ, α πούμε, είναι, είναι κοντά στι δύο ώρε και λε. Αλήθεια τώρα. Θε δύο ώρε. <laughs> ε, ναι, το ξέρουμε. Φοράει ο κουστούμι και σα γαμάει. Ναι, ωραία, πω, το καταλάβαμε. Τρει ταινίε το ίδιο κάνει. Τον αγαπάμε, αλλά δεν χρειάζομαι δύο ώρε για αυτό το πράγμα. Ε, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι στο παρελθόν αυτέ οι ταινίε, οι action ταινίε, οι παλιέ ταινίε τρόμου, οι παλιέ ταινίε sci-fi, ε, ήξεραν ότι είχαν ένα πολύ basic premise, α πούμε, ε, και ήταν απόλυτο ok με αυτό. Του στυλ 80 λεφτά. Τόσα ρε πούστη. 60 λεπτά και 20 λεπτά επιδόρπιο. 80 λεπτά φιλέτο, 20 λεπτά μια σοκολατίνα, πούλο. Ναι. Τι άλλο θε. Τι άλλο θε. Αυτό. Όχι, τώρα πρέπει να έχουμε και επίλογο. Ναι. Δεν, ξέρω, να αν θυμάσαι το τελευταίο Lord of the Rings. Που για μισή ώρα λέγανε. Λοιπόν, άντε, για. Λοιπόν, τα λέμε. Ε, για. Πού πας, ε, θα πάρω το πλοίο. Άντε, για. Οκ, okay, φεύγει, ναι. Α, ε, τα λέμε. Εγώ δεν φεύγω. Θα κάτσω εδώ. Εσύ φεύγει, ε, Ναι. Α, για. Είναι, ξέρει, λε και κάποιο κινηματογράφησε αυτό το άβολο κομμάτι στο τέλο ενό πάρθη. Ναι. Που θε να πει σε όλου που έχουν μείνει του μαλάκε, δεν παίρνει τον πούλο σιγά αλλά ντρέπεσαι να το πει. Δηλαδή ήταν ένα οδυνηρό 20 λεπτό που θα μπορούσε κάποιο να πει τον πούλο! Και να τελειώσει εκεί. Ναι. Να, να τελειώσει με ένα πολύ απλό φρίζ τη εικόνα Μπράβο, Ακριβώς, μπράβο! Γυρνάει ο ήρωα να κοιτάξει την οθόνη και να σκάσει και, η και και σόλο. Και τι να παίζει εκεί στο τέλο. Okay. Αυτό, ένα, 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 λεβέντικο ηρωικό σόλο κατά το τέλο τη ταινία. Ένα, όπω τελειώνουν όλα. Mm. Mm. Και, θέλει και τέτοιο που πίσω για να κρατάει το ρυθμό Τι mm. 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 <laughs> 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 Ναι, ναι, ναι. Ε, να, τέτοια πράγματα. Θέλει Αλλά τέτοια όχι, πράγματα. Όχι. Τώρα πρέπει να δούμε το Θάνο να πούμε να κλαίγεται. Επειδή είχε προβλήματα ο Θάνο να πούμε. <laughs> Μεγάλος δύσκολα. Ο Θάνο. <laughs> Μεγάλος Μεγάλο δύσκολα. Μεγάλο δύσκολα και με τα παιδιά του είχαν. Έτσι είχαν χαθεί, ρε παιδί μου. Δεν Το Εντάξει, τι να γίνει. Κοίταξε, εγώ θέλω Δεν θέλω θα... πια. Δεν θέλω πια να σκέφτομαι. Θέλω να Μαϊάμι connection! Ναι. Πού είναι η κακοί Ρώσοι. <laughs> Ναι, γιατί πάντα υπάρχουν κακοί Ρώσοι. Υπάρχουν, κοίταξε, να σου πω κάτι. τώρα έχουν του τζιχαντιστέ, Ρε, παιδί μου, κοίταξε α, να δει. Τότε ήταν απλά τα πράγματα. Ήτανε. Οι κακοί ήταν απλοί. Οι Ρώσοι. <σχελόν> οι Γερμανοί με αγγλική προφορά. Ή οι Γερμανοί με αγγλική προφορά. Μάλλον οι Γερμανοί που μιλάνε αγγλικά με γερμανική προφορά. Ή οι Άγγλοι. Πάντα οι Άγγλοι ήταν μαλάκε. Πάντα. Πάντα. Και για του Αμερικανού, για κάποια διευκρίνηση το λόγο, αν είχε πολύ καλή αγγλική προφορά, ήσουν αμουνόπανο. <laughs> <laughs> δηλαδή, αν μιλούσε καλά αγγλικά και δεν βρέθηκε ένα να του πει Ο λόγο που μιλάει καλά αγγλικά είναι επειδή είναι από την Αγγλία. <laughs> Τα αγγλικά που μιλάτε εσεί είναι, είναι μπαστούνοβλάχικα. <laughs> Πού μα του έχετε κάνει, μα έχετε κρεμάσει του σταυρού να πούμε. Glitch boys <laughs> να πούμε. Ναι. Που μάθανε για αγγλικά. Λοιπόν, ήταν Ρώσοι, <laughs> όπως όπω πολύ σωστά είπε, Γερμανοί που μιλάνε αγγλικά με γερμανική προφορά. Άγγλοι που μιλάνε αγγλικά τη Βασίλισσα, ναι. Τρει τάξει κακών. Ναι. Τρει ναι. τάξει κακών. Και έχω να σου πω ενίοτε Ασιάτε. Ενίοτε Ασιάτε γιατί εκεί μπαίνανε νίντζα, μπαίνανε Ισπαστομάχη, μπαίνανε διάφοροι τέτοιοι ναι. που ξέρανε αυτά τα περίεργα που κάνουν οι Ασιάτε. Πάντα κάποιο στοιχείο μαγείας με του Ασιάτε. Πάντα. Πάντα. Και βέβαια αλητήριοι. Οι αλητήριοι τύποι ήταν πάντα Λατίνοι. σωστό. σωστό. Έτσι και πάντα κάποιο μαύρο. Δηλαδή, ναι, μεν να έχουμε φίλου μαύρου οι οποίοι πάντα. σχεδόν ποτέ πάνω από ένα σε κάθε παρέα. Και σχεδόν ποτέ δεν μένει ζωντανό μέχρι το τέλο τη ταινία. Ναι, ή τέλο πάντων είναι ή comedic relief. Ναι, ναι. Ή, πε... Okay. το... ή ξέρω εγώ, είναι ναι. όπω το American Ninja που ήταν, ξέρω εγώ, ήταν ο σφίχτη. Πολύ καλό. Πολύ... Steve James, να θυμάμαι καλά. Νομίζω Αυτά ότι ήταν ο Steve James. Θυμάμαι. Νομίζω ότι ήταν ο Steve James. Μισό λεπτάκι να το τσεκάρω για να μην σα λέω μαλακίε, παιδιά. Τώρα, για, αυτή, για αυτή είναι τα καλά τη τεχνολογία. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο σχορεμένο ο Steve James. Ε, σω ένα από του καλύτερου καρατέ. Ναι, ήταν ο Steve James. Ο αδικοχαμένο Steve James. Για μένα είναι ίσω ο, ο, πιο χαρακτηριστικό ε, άξιον καρατερίστα ο οποίο έχει περάσει από την ιστορία του κινηματογράφου. Ναι. Επειδή δεν τον θυμάσαι, στον δείχνω, είναι αυτό εδώ. Α, ναι, είναι μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα, ο Steve James, ο οποίο ε, αν θυμάμαι καλά, ε, μας τον πήρε ο Καρκίνος, αν δεν κάνω λάθος, mm. ε, ο, μόλις 41 του, έχω να σου πω, ο οποίος το, ε, το βιογραφικό του είναι ένα χους χου ε, των ταινίων. Ναι, δηλαδή είναι ε, το Enter the Game of Death, ε, το The Warriors, όπου έπαιξε ένας από τους, από τους Baseball Furies παρεπτόντως, ένα yeah, μικρό yeah. ρολίσκο. Ε, από εκεί και πέρα το, είναι στο Exterminator που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, στο Vigilante, δύο ταινίε δηλαδή τέτοιες αυτή τη εποχή. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε παίζει ε, στο American Ninja, στο To Live and Die in LA που είναι μια εξαιρετική ταινία. Στο The Delta Force με τον Chuck Norris. <σχυ> δηλαδή yeah. έχει, έχει τεράστιε ταινίε. Ε, οπότε ή είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα, όπω ήταν ο Steve James, έναν πολύ μεγάλο, ποτέ πρωταγωνιστή, σπάνια πρωταγωνιστή. Αν Δεν μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο ο. Αχ, είδε που κολλάει τώρα το μυαλό μου τώρα. Ο... Η μόνη πρωταγωνιστής ότι ήταν ή ο Eddie Murphy ή άμα ήταν Black Exploitation ήταν η ταινία, έτσι. Μπράβο. Ή ο μόνος που σπάει ε, ε, αυτή τη συνταγή. Ε, από του μόνου που σπάνε εκείνη τη συνταγή ως πρωταγωνιστικό ρόλο. Ε, ε, ήταν ο Carl Weathers Α, σωστά, ε, που έπαιξε το Action, το action yeah. Jackson έτσι. Ε, ε Γενικά ρε παιδί μου, ξέρει. Δεν. Οι μαύροι συνήθω ήταν οι κακοί, συμμορίτε, μαζί με του λατίνου, έτσι. Ναι. Ε, πάντα με ψηλέ φωνέ. Με, e με, Αυτό ξέρει η Λατίνη ναι, πάντα. Ναι. χεταίοι, λίγο λαδοπόντικε, α πούμε, καρικατούρε τελείω. Ναι. Και οι λευκοί που πάντα ήταν. Τι να κάνουμε, καλά παιδιά, Είμαστε δεν θέλουμε, θέλουμε τον κακό κανένα. Οι αμερικάνοι λευκοί. Ναι. Γιατί ξένοι είναι πάντα μαλάκιδε. Ιστεύουν στη δημοκρατία. θα ναι. σου σπάσω τα μούτρα. <laughs> Μάικλ η καλή, Παρέ! Η καλή λευκή είναι επίπεδου και καλουπιού. Μάικλ Παρέ, Μάικλ Ντούντικοφ, Βαλ Κίλμερ, τέτοιε λευκέ φυσιογνωμίε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Αδικοχαμένο ο Βαλ Κίλμερ. Από όταν πιστέκεσαι και μετά δεν τον βλέπουμε. Αδικοχαμένο εννοεί. και ματογραφικά. Ναι, ναι. οκ, ναι, ναι. Okay, ναι. Τον πήρε η κάτω βόλτα και με διάφορα άλλα πράγματα. τον το, 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 αξιοαγάπητο κατά τα άλλα. Για, για πε, ξέρει. Ε, διάφορα πράγματα. πράγματα. ήταν νέος, ωραίος, mm. πράσινα μάτια που λέει η κυρία Τρακελαρίου. Είναι τα γόρια που αγαπώ. Ήρθε σε μένα να μου χαρίσει. Με ένα φιλί το τη ζητώ. Θα έχει πει η Μάλιστα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Έτσι <laughs> Και κάπω έτσι νομίζω. Ε, με αυτό το... Θες να πει κάτι άλλο, Χιλέ, έχει κάποια έτσι μνήμη που σου έχει μείνει από εκείνη την περίοδο, Όχι. <laughs> <laughs> Ωραία, πάρα πολύ καλά. Εγώ θα πω ω τελευταίο ως επίλογο. Και για επίλογο θα ζητήσω τον Αχυλάρα Χαρμπίλα μια, μια παινιά. Έτσι, ένα exit λίγο. Ε, εάν για παράδειγμα, να σου πω, ξέρas τι θέλω. Σαν επίλογο, θέλω έτσι λίγο μια πιο. Αυτέ τι ταινίε που δεν τελείωναν τόσο πολύ με άξιον κυθάρε. Όσο λίγο πιο ψυχοπονιάρικε. Περιγράψε μου τη σκηνή. ρε παιδί μου, θα σου πω. Το τέλο του Warriors, Να μου το θυμάσαι. Το Warriors δεν είναι το Warriors, δεν θυμάσαι. Ε? Ε, πες τι Ωραία, όπου έχουν τραβήξει τα πάνδυνα οι Warriors, τελευταία στιγμή σώνονται, είναι στην παραλία και απλά αποχωρούν με φόντο την παραλία και έτσι ένα ηλιοβασίλεμα που λέει τελικά όλα πήγαν καλά. Του στυλ νέμεν ηρωικό, χωρίς όμως ταχύτητα. Καταλαβαίνεις τι θα σου πω. θα σου πω. Yeah, yeah, man, yeah. Όχι, να σα πω κάτι, ρε παιδιά. Κι α μα κάνουν μήνυση. Θα ακουστεί λίγο ένα, ένα μικρό έτσι πραγματάκι. Τι να κάνουμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Είναι ζωντανή η εκπομπή αυτή, παιδιά. Ε, Εμεί την κάνουμε ζωντανή. Εσεί την ακούτε ζωντανή, τα κάνουμε, ε, το in the city, να αν θυμάμαι καλά. Ε, in the city. Ε, ναι, in the city, του Τζο Walsh. Τζο Walsh, είναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Άλλο καμενίδι από εκεί. Έλα, 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 εντάξει. Δεν πάμε. Τέτοιο, τέτοιο, τέτοιο. Πώ το λένε, Dad Rock. Μπράβο! Dad Rock, Yot Rock. Yot Rock, αυτό, αυτό. Από την αρχή, ναι, ναι, ναι. Ε, τώρα, πού να. τα ξένα. Λοιπόν, πιάσε λίγο για να κάνω εγώ την αποφώνηση. Μόλις είσαι έτοιμος, μου λες. <Ρι> ναι! Και κάπως έτσι, φίλε και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού έκτακτου <Ρι> και κάπως πιο κουτσουρεμένου φιλμπιτ. <Ρι> <Ρι> Ήταν λίγο πιο μουσικό από τα άλλα, γιατί ο Στέλιος Καρακάσης, <Ρι> Στέλιο, Ξέρουμε ότι δεν είχε <σταλεί> αλλά ξέρει τι δεν πειράζει. Ποιε τι καμέρε που δεν ήσουν εδώ. Να σου πω κάτι. Όχι να σου πω κάτι, Στέλιο μου. Ωραία, σε κάνουμε ρόμπα λοιπόν στο Πανελλήνιο. Σε όποιον ακούει αυτή την εκπομπή, ξέρουν ότι ο Στέλιο το χέστηκε πάνω, δεν έβαγε κρέπε. έφαγε κακό γύρο. Ζω δεν ήρθε. Κάποια στιγμή μου δεν ήρθε. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να σφυλώσουμε το καλό του όνομα. Ήταν το Film ήμουν ο Μάκη Πασιμακόπουλο, ήταν ο Ατσιλέα Γκαρπίλα, στις κιθάρες και στις σύμμιξες θα τα πούμε στο επόμενο filmpit παρέα με το στέλιο Καρακάση και το Miami Connection. Γεια σας.